Και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε την πολιτική αναφορά των πραγμάτων, μια και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε απόψε μαζί μας τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Πασόκ Κινάλι, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Και επιτρέψτε μου, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσω με αυτά που αναδύονται στην εθνική αναφορά ουσιαστικά, εθνικές προκλήσεις λίγο πολύ, είτε με αυτά που σχετίζονται με την υπόθεση των Σκοπίων. Τελικά. Τώρα θα πρημοδοτήσουμε και θα υπερθεματίσουμε υπέρ μια συμφωνία που σύμφωνα με την ίδια την κυβέρνηση ήταν κατάπτυστη και προδοτική. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Οι πολιτικοί δεν κρίνονται από τα λόγια τους, κρίνονται από τις πράξεις τους. Το ΒΕΜΕΡΟ, αυτό το εθνικιστικό ακροδεξιό σχήμα που έχει καταλάβει την εξουσία στα Σκόπια και σε επίπεδο Προεδρίας και σε επίπεδο Βουλής και κυβέρνησης φυσικά, έχει πει διάφορα για την συμφωνία των Πρεσπών. Θα δούμε κατά πόσον θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει συνταγματική αναθεώρηση και να καταργήσει το γεωγραφικό προσδιορισμό, το Βόρεια, από το Σύνταγμα, διότι αυτό είναι το κρίσιμο. Mm-hmm. Οι πράξεις αυτό θα ήταν. Αν επιχειρούσε να αλλάξει ξανά το Σύνταγμα, το είχε αλλάξει ο Ζάεφ, όπως θα θυμάστε, προκειμένου να υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών, να υλοποιηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα, αν αυτοί πάνε να το ξαναλλάξουν, πρώτον θα βρεθούν εκτεθειμένοι διεθνώς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να είναι μέλη του ΝΑΤΟ, διότι εμείς προκαταβάλαμε κατά κάποιο τρόπο τη δική μας αντιπαροχή. Άρα έχουν πάρει αυτό που θέλουν. Ναι, αυτό που ήθελαν το πήραν. Μέλη του ΝΑΤΟ θα συνεχίσουν να είναι. Αλλά θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σε ό,τι αφορά ιδίως τη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκ μέρους της Ελλάδας, αλλά και οι υπόλοιποι δεν θα το δουν συμπαθητικά αυτό το πράγμα. Είναι αμφίβολο κατά πόσον θα υλοποιήσουν τις εξαγγελίες τους ή όχι. Ας περιμένουμε να δούμε. Πάντως, αποδεικνύεται ότι η συμφωνία αυτή είχε τρύπες, κυρίως από την άποψη ότι δεν στηριζόταν ομόθυμα από την κοινή γνώμη των Σκοπίων. Και ο Ζάεφ, να υπενθυμίσω ότι κατάφερε να αναθεωρήσει το Σύνταγμα στηριζόμενο σε αποστάτες του ΒΕΜΕΡΟ. Έτσι. Είχε γίνει αποστασία τότε. Θα δούμε. Ωραία. Από την άλλη, όμως, έχουμε και την Αλβανία. Που κανείς δεν απάντησε όμως στα όσα έθεσε μέσα από την Ελλάδα και μέσα από ένα εθνικιστικό, λίγο πολύ παραλήρημα, ο Αλβανός, ο κύριος Ράμα, ερχόμενος εδώ στη χώρα μας. Αυτά θα τα αφήσουμε να συμβαίνουν. Είναι μια αναφορά των ιδίων των πολιτών. Και πάλι θα σας πω το ίδιο, ότι σημασία έχουν οι πράξεις και όχι τα λόγια. Και εδώ ο κύριος Ράμα έχει κάνει πράξεις. Δεν είναι ότι φυλάκισε τον Μπελέρη. Είναι ότι υπάρχει ληστρική επιδρομή σε βάρος των περιουσιών των ομογενών μας στη Χιμάρα. Προκειμένου να τα αρπάξουν ο Ράμα και η υποτακτική του για ίδιον όφελος, για πλουτισμό ιδιωτικό δικό τους. Αυτό είναι αντίθετο σε κάθε έννοια κράτους δικαίου, θεμελιωδών δικαιωμάτων, ευρωπαϊκής συμμόρφωσης και συμπεριφοράς της χώρας και ούτω καθεξής. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, κακώς η ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε τον Νοέμβριο του 2023, ενώ ο Μπελέρη ήταν ήδη στη φυλακή. Τον οποίο κατά τα άλλα τον βάζουν τώρα στα ευρωψηφοδέλτια. Λοιπόν, ενώ ο Μπελέρη ήταν ήδη στη φυλακή, δέχθηκε να ανοίξουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να αφήσουμε να ανοίξουν τα επιμέρους κεφάλαια, γιατί αυτή η διαπραγμάτευση έχει καμιά 35 κεφάλαια. Δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε καν να ανοίξουν τα κεφάλαια διαπραγμάτευσης, αν δεν συμμορφωθούν πρώτα οι Αλβανοί στις στοιχειώδεις απαιτήσεις, επαναλαμβάνω, κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να σταματήσει η ληστρική επιδρομή σε βάρος των ομογενών. Και από την άλλη, έχουμε την Τουρκία, που η Τουρκία ουσιαστικά μπορεί να ακολουθεί μια πολιτική ήρεμων νερών, τουλάχιστον στο Αιγαίο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι συνεχίζει και την ίδια πολιτική των επιθετικών κινήσεων με τον ένα τον άλλον τρόπο. Εκεί απαντάμε πάλι με την πολιτική κατευνασμού. Πρέπει να υπάρχει διάλογος με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα και στο ανώτατο επίπεδο, αλλά όχι ανεφόρων. Εδώ. Ο κύριος Ερντογάν, με συγχωρείτε για την έκφραση, μας έφτιασε κατάμουτρα. Όλους τους Έλληνες, δηλαδή, όχι τον Μητσοτάκη, ο συνομιλητή του, όταν μετατρέπει σε τζαμί τη μονή της χώρας λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, και όταν, ακόμα χειρότερο ίσως, βάζει στα τουρκικά σχολεία, διδασκαλία, το ανιστόρητο, το επιθετικό, το επεκτατικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο τι λέει. Ούτε λίγο ούτε πολύ απαιτεί τον εγκλωβισμό των ελληνικών νησιών μέσα σε τουρκική, ας πούμε, υφαλοκρηπίδα εντός εισαγωγικών, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο με τον εθνικοσοσιαλισμό του Χίτλερ, ας πούμε, που διεκδικούσε ζωτικό χώρο
εις βάρος άλλων χωρών. Στην ουσία αυτό διεκδικεί ζωτικό χώρο σε βάρος μας. Και βέβαια δεν είναι σκέτος ο εγκλωβισμός των νησιών με τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό συνδυάζεται με την απέτηση για αποστρατιωτικοποίηση και με τη μόνιμη επιδίωξη να υπάρξει και πληθυσμιακή αλλίωση των νησιών με την εισαγωγή σε αυτά πληθυσμών, οι οποίοι πολιτισμικά είναι κοντύτερα στην Τουρκία παρά στην Ελλάδα. Αυτό το τριμερές σχέδιο της Τουρκίας, εάν επιτύχει, είτε τα νησιά μπορεί να πέσουν χωρίς να χρειαστεί ούτε μια τουφεκιά, είτε πάντως ολόκληρη η Ελλάδα θα καταστεί όμηρος της Τουρκίας, γιατί θα ξέρουμε ότι όταν απλώσει το χέρι του Τούρκου μπορεί να τα αρπάξει χωρίς να ανοίξει μύτη. Και βεβαίως όλα αυτά είναι και εντελώς αντίθετα στο διεθνές δίκαιο. No. Διότι η συνθήκη της Λοζάνης ουδόλως προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση όπως μας βομβαρδίζουν επικοινωνιακά οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Η συνθήκη της Λοζάνης λέει κανονική στρατιωτική παρουσία, απαγορεύει μόνο οχυρά. Όταν λέει οχυρά, εννοεί τύπου γραμμής Μαζινό, ας πούμε, που ήταν της μόδας στη δεκαετία του 1920. Δεν απαγορεύει ούτε καν στρατιωτικά αεροδρόμια. Mm-hmm. Συνεπώς, αυτά που λένε είναι ψέματα. Αντιθέτως, αυτοί δεν έχουν τηρήσει το δικό τους μέρος της συνθήκης Λοζάνης, που προέβλεπε μεταξύ των άλλων ότι η Ήμβρος θα είναι αποστρατιωτικοποιημένη και ότι η τοπική αστυνομία θα αποτελείται από ντόπιους, δηλαδή Έλληνες ομογενείς. Και στην πραγματικότητα έχει ξεριζωθεί ο ελληνισμός και της Κωνσταντινούπολης και της Ήμβρου. Άρα, νομίζω ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη έγινε σε λάθος στιγμή, ήταν άκερη, έπρεπε να αναβληθεί. Και γενικότερα πρέπει να κρατήσουμε μια στάση πιο σκληρή απέναντι στην Τουρκία. Βεβαίως, θα μας βοηθούσε πολύ σε αυτό αν είχαμε, για να φτάσουμε και στο θέμα των ευρωεκλογών, αν στην επόμενη πενταετία μπορέσει να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή αμυντική και εξωτερική πολιτική. Την οποία δεν έχουμε μέχρι τώρα. Και, στο βαθμό που και θα ήταν ευκταίο, μάλιστα, να φτάσουμε ως το επίπεδο του να διαμορφωθεί και μια ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης, ένας ευρωστρατός, ο οποίος θα βοηθάει τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που απειληθούν στο έδαφος τους. Διότι διαφορετικά, πολύ απλά, μιλάμε για μια ένωση η οποία είναι εντελώς ασύμμετρη. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν ξέρω κατά πόσο. Εντάξει, μπορεί να συζητάμε για την ενοποίηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να γίνει η ενοποίηση σε ένα βαθμό οικονομικά. Η πραγματικότητα είναι το πόσο αυτή η ένωση έχει ακουμπήσει στην ίδια την κοινωνία. Και το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό. Είτε στα ζητήματα αγροτικής πολιτικής, για παράδειγμα, ήταν το μεγάλο θέμα της χρονιάς που πέρασε, είτε στα ζητήματα ακόμα και της ακρίβειας. Βλέπουμε το πώς διαμορφώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις σε κάθε λαό και πώς διαμορφώνονται και οι αντιστάσεις, θα λέει κανείς. Γιατί κυριαρχούν αυτά τα ζητήματα. Το βλέπουμε ακρίβεια. Αγροτικά είναι στην ατζέντα των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, είναι ιδιαίτερο ελληνικό φαινόμενο. Θα έρθω σε αυτό αμέσως. Αλλά η ένωση αυτή τη στιγμή είναι σαν μια πολυκατοικία που είναι 100 μέτρα στο ισόγειο και 500 μέτρα στον πέμπτο. Δηλαδή έχει γίνει οικονομική ενοποίηση, ενιαίο νόμισμα. Έχουμε σε μεγάλο βαθμό κοινό δίκαιο. Πάνω από τους μισούς νόμους που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή είναι εκτέλεση ενωσιακών οδηγιών που έχουν ψηφιστεί 2 και 3 χρόνια πριν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και άρα έχει σημασία η ψήφος μας στις ευρωεκλογές και το ποιος θα στείλουμε εκεί πέρα. Διότι αν ξαναστείλουμε άσχετους και άσχετες, τα αποτελέσματα που θα εισπράξουμε θα είναι οδυνηρά, δεν θα έχουν το ωφέλιμο αποτέλεσμα για τη χώρα που θα μπορούσε να έχει αν στείλουμε ανθρώπους που να μπορούν να κάνουν τη δουλειά, που να έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει προχωρήσει λοιπόν η ευρωπαϊκή ενοποίηση σε κάποια ζητήματα πολύ, σε άλλα έχει μείνει εντελώς πίσω. Π.χ. σε αυτό που είπαμε, δεν υπάρχει ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική. Τι σόη ένωση είναι αυτή, όταν δεν εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών της. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα με την μεγάλη απόκληση στους φορολογικούς συντελεστές. Σε άλλα κράτη, τα εταιρικά κέρδη υποφορολογούνται, όπως π.χ. η Ιρλανδία, είναι δηλαδή η φορολογική παράδειση, και σε άλλα υπερφορολογούνται, όπως και η Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δίδεται η ευκαιρία, ιδίως στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, να φοροαποφεύγουν νόμιμο φανώς, κάνοντας ενδοομιλικές συναλλαγές με τις οποίες μεταφέρουν τα κέρδη τους στην ουσία σε κράτη-μέλη φορολογικούς παραδείσους. Η Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην οποία ανήκει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, προτείνει την εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών, από την οποία θα μπορούσαμε πανευρωπαϊκά τα κράτη να υποφεληθούν με περίπου 190 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα σήμαινε για την Ελλάδα, κατά αναλογία του μεγέθους της, κάπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον έσοδα, με τα οποία θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε δράσεις για τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια παιδεία, για το δημογραφικό, που είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό μας πρόβλημα, και θα έλεγα και πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Ωραία. Επειδή το είπα για την ακρίβεια, θα πάμε εσωτερική όμως ατζέντα στις ευρωεκλογές. Η ατζέντα των ευρωεκλογών είναι πάντα μεικτή, και ευρωπαϊκή και ελληνική.
Η ακρίβεια είναι ελληνικό φαινόμενο σε αυτή τη διάσταση που έχει. Είμαστε δεύτεροι από το τέλος σε αγοραστική δύναμη, ενώ σε απόλυτους αριθμούς μισθών δεν είμαστε δεύτεροι από το τέλος, είμαστε αρκετά ψηλότερα. Γιατί? Διότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι ακριβότερες από ό,τι σε άλλες χώρες. Σε κάποια προϊόντα είναι ακριβότερες, στο γάλα, ας πούμε, είναι ακριβότερες και από τη Γερμανία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν θα σας το πω εγώ, το λέει ο κ. Στουρνάρας, ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδας, τον διόρισε η ίδια κυβέρνηση. Κατήγγειλε ότι υπάρχουν ολιγοπόλια σε μια σειρά τομέων της οικονομίας, στα τρόφιμα κατεξοχήν, στην ενέργεια, στην ιδιωτική νοσοκομιακή περίθαλψη, στις τράπεζες, ξέχασε και μερικά ακόμα, θα έλεγα, σε αεροπορικές συγκοινωνίες και σε διάφορα άλλα, τα οποία οθούν τεχνητά τις τιμές προς τα πάνω, μέσα από εναρμονισμένες τιμολογιακές πρακτικές, συνεννοούνται δηλαδή ατύπως για να σμπρώξουν τις τιμές προς τα πάνω, τις ανεβάζει ένας, ακολουθούν και οι υπόλοιποι, εις βάρος του καταναλωτή. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού στην ουσία δεν ωφελούν, διότι με ενδιάμεσο τους μισθωτούς τα λεφτά καταλήγουν στις τσέπες των ολιγοπολίων. Τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε να έχουμε ένα πιο σοβαρό, πιο αποτελεσματικό κράτος. Θα έπρεπε να λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι το όργανο του κράτους για να καταπολεμά τα ολιγοπόλια, να βάζει πρόστιμα όταν κάνουν εναρμονισμένες πρακτικές, να τους αναγκάζει να λειτουργεί ο ανταγωνισμός μεταξύ τους. Δεν έχει στελέχωση στο βαθμό που θα έπρεπε να έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει υπαλλήλους. Πρόεδρος διορίζεται κάθε φορά με κομματικές πιέσεις. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε διορίσει τη νομική σύμβουλο του Πρωθυπουργού, που δεν είχε καμία σχέση με τον ανταγωνισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόλις ήρθε, έκανε μια φωτογραφική τροποποίηση για να την ξυλώσει και να βάλει δικό της. Μετά ξύλωσε και τον άλλον το δικό της και έβαλε. Δηλαδή, γίνονται πολιτικά παιχνίδια μεταξύ κυβερνήσεων και διαπλεκομένων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία καταλήγουν εις βάρος του καταναλωτή, εις βάρος του πολίτη. Και όλα αυτά που καταλήγουν στο ότι ο μέσος άνθρωπος πολύ απλά δεν μπορεί να ζήσει. Ή μάλλον ζει, αλλά φυτοζωή δεν μπορούν οι νέοι να κάνουν παιδιά. Τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ θα σταθώ με δύο επόμενα ερωτήματα σε αυτά που ουσιαστικά έχουν ακουστεί και ιδιαίτερα έχουν επισημανθεί στο δημόσιο διάλογο. Κράτος δικαίου στην Ελλάδα έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Το κράτος δικαίου στην Ελλάδα παραδοσιακά είχε προβλήματα. Για να είμαι δίκαιος δηλαδή, έτσι, δεν δημιούργησε τα προβλήματα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα χειροτέρευσε όμως. Και το ότι έχει προβλήματα το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, το κράτος δικαίου, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο σεβασμός στο Σύνταγμα κλπ. Βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι βρίσκεται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Τουλάχιστον στα κράτη-μέλη του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αν θέλουμε να συγκριθούμε με την Ουγγαρία και την Πολωνία, κοντά μας είναι. Αν θέλουμε να συγκριθούμε με την Τανζανία, είναι χειρότερη. Αλλά υποτίθεται ότι θέλουμε να είμαστε στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Και είναι υπαρξιακό ζήτημα για μας να είμαστε στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, για αυτά που λέγαμε στην αρχή. Για να έχουμε μια προστασία έναντι της Τουρκίας. Σε όσο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση θα καταλήξει σε ένα μόρφωμα πιο ισχυρό, πιο συνεκτικό. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Τα ίδια πράγματα που είπε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου τα λέει στις ετήσιες εκθέσεις της για την κατάσταση του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη και η Κομισιόν. Ξέρετε, της κυρίας Φοντερ Λάιεν, της φίλης του κ. Μητσοτάκη, που είναι μαζί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τα ίδια λέει και εκείνη, απλώς τα λέει με πιο διπλωματική γλώσσα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο ελέγχει πανευρωπαϊκά το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχει καταδικάσει, λέω παράδειγμα, την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια πάνω από 1.000 φορές για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ τη Σουηδία, που είναι μια χώρα με περίπου ίδιο πληθυσμό με εμάς, την έχει καταδικάσει 60 φορές. Άρα τι γίνεται? Είναι ανθέληνες οι ευρωβουλευτές που ψήφισαν το ψήφισμα και οι ευρωδικαστές που μας καταδικάζουν, και αυτοί ανθέληνες είναι? Και τελικά το ψήφισμα τι λέει? Λέει συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα ζητήματα θέτει στην Ελλάδα, που αν τα κάνουμε, είναι φανερό ότι θα αναβαθμίσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου. Λέει να είναι πιο ανεξάρτητη η δικαιοσύνη, να είναι πιο αποτελεσματικές και ανεξάρτητες οι ανεξάρτητες αρχές, να υπάρχουν αντίβαρα απέναντι στον πρωθυπουργοκεντρισμό, να σταματήσουν οι υποκλοπές τηλεφωνημάτων. Ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Ναι. Τώρα για να σας ρωτήσω, έτσι κλείνοντας. Ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα σε αυτές τις ευρωεκλογές? Μου είπατε νωρίτερα ότι παίζει σίγουρα ρόλο και το ποιους θα στείλουμε πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Το διακύβευμα είναι και σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα. Γιατί αν ψηφίσουμε με κριτήρια Eurovision, θα εισπράξουμε αυτά που εισπράξαμε την προηγούμενη φορά, όπου κάποια στιγμή από τους 21 ευρωβουλευτές μας, οι δύο ήταν στη φυλακή και άλλοι 4-5 αντιμετώπιζαν κατηγορίες στα πρόσωπά τους και δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με τα πολύ σοβαρά ζητήματα. Είπατε για την ΚΑΠ, ας πούμε. Αν είχαμε καλύτερη εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο, θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα ως προς την ΚΑΠ. Λοιπόν, άρα
είναι ζήτημα και ως προς τα πρόσωπα, αλλά είναι ζήτημα και ως προς τα κόμματα, και θα καταλήξω με αυτό για την εθνική διάσταση. Θα ήταν πολύ σημαντικό αν καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση, διότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με πολύ μεγαλύτερες ιστορικές και κοινωνικές βάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κόμμα που διεισδύει πολύ περισσότερο στην ελληνική κοινωνία. Άρα, στην προοπτική των εθνικών εκλογών του 2027, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τώρα δεύτερο, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα έχουν αντίπαλο. Οι εκλογές θα είναι δίτερμα. Εάν βγει τώρα δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Κασελάκη, που κατά τη γνώμη μου είναι ένας μαυρογιαλούρος του 2024 με αυτά που λέει και αυτά που κάνει, αλλά τέλος πάντων, το ζήτημα δεν είναι προσωπικό μόνο του Κασελάκη, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς βρίσκεται σε αποδρομή. Αν δείτε την πορεία των εκλογικών του ποσοστών από το 2015 ως σήμερα, αν βρεθεί στη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία αυτό παίρνει αναβολή επαόριστον και το 2027 η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει ουσιαστικό αντίπαλο. Άρα θα παραταθεί η παραμονή του κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι, φοβάμαι, βαθιά τη δεκαετία του 2030. Και η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν είναι ωφέλιμη για τον ελληνισμό. Ο ελληνισμός αυτή τη στιγμή αφανίζεται. Με την πορεία που έχουμε, ιδίως στο δημογραφικό, και με τον παθολογικό αθηνοκεντρισμό, ο οποίος οδηγεί την περιφέρεια σε πλήρη μαρασμό, και αυτό το αισθάνομαι με πόνο ψυχής τώρα που κάνω περιοδίες σε όλη την Ελλάδα για τις ευρωεκλογές, ο ελληνισμός δεν έχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθώ και προσωπικά. Να είστε καλά.